Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ελίν Τσατσαλή. Είμαι ακτινολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ως ακτινολόγος θα ξεκινήσω την παρουσίαση με την ανατομία. Οι απεικονιστές λατρεύουμε την ανατομία διότι είναι ο δρόμος που συνήθως μας οδηγεί στη διάγνωση. Ο αδένας της υπόφυσης, λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, εντοπίζεται στο τουρκικό εφήπιο, άρα στον μέσο κρανιακό βόθρο, στο βοθρείο της υπόφυσης, το οποίο εντοπίζεται στην άνω επιφάνεια του σφινοειδούς κόλπου και περιβάλλεται ο αδένας από τις πρόστιες και οπίστιες κλινοειδείς αποφύσεις. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο αδένας της υπόφυσης αποτελείται βασικά από δύο λογούς που παράγουν διαφορετικές ορμόνες και που απεικονίζονται και διαφορετικά. Η απεικόνιση. Στην απεικόνιση συνήθως γίνεται σε δύο επίπεδα. Έχουμε το οβελιαίο επίπεδο. Σε ένα πρωτόκολλο, το να έχουμε ένα οβελιαίο επίπεδο τα φένα πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας είναι το βασικότερο και το οποίο δεν θα πρέπει να παραλείπεται. Το επόμενο επίπεδο είναι το στεφανιαίο επίπεδο και θα μπορούσαμε σε αυτό να προσθέσουμε και τα δύο ακολουθίες ανάλογα με αυτό το οποίο ελέγχουμε. Όπως ήδη φαίνεται, αυτό το οποίο βλέπουμε σε οβελιαίο επίπεδο, στην ταφένα ακολουθία, είναι τον πρόστιο λοβό της υπόφυσης, ο οποίος στην ταφένα ακολουθία χωρίς σκιαστικό φέρει το ίδιο σήμα με το εγκεφαλικό παρένχυμα, ενώ ο οπίστιος λοβός στην ταφένα απεικονίζεται υψηλού εμαρσήματος, αυτό το υψηλό άσπρο σήμα, το οποίο οφείλεται στις πρωτεΐνες και στο υλικό το οποίο περιέχει. Στη συνέχεια, το 2 είναι ο μίσχος της υπόφυσης, ο οποίος είναι ό,τι και ο πρόστιος λοβός, άρα ίσου σήματος με το εγκεφαλικό παρένχυμα, όπως και το οπτικό χίασμα. Δεν ξεχνούμε ότι στην περιοχή έχουμε επίσης τη χωάνη, όπως και το φεοφύμα. Είναι σημαντικά στη διάγνωσή μας. Η ανατομία είναι το σημαντικότερο κομμάτι για την απεικονιστική διάγνωση. Μετά την ενδοφλέβια έγχυση του σκιαγραφικού μέσου, βλέπουμε ότι όλος ο αδένας απεικονίζεται υψηλού εμαρσήματος. Εμπλουτίζεται ο πρόστιος λοβός, γιατί δεν έχει αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ό,τι βρίσκεται εκτός εγκεφαλικού παρενχήματος δεν έχει αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ο οπίστιος λοβός έτσι κι αλλιώς ήταν υψηλού εμαρσήματος, ο μίσχος εμπλουτίζεται. Σε στεφανιαίο επίπεδο βλέπουμε επίσης τον εμπλουτισμό του αδένα μετά την εδοφλέβια έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο τρόπος με τον οποίο οι απεικονιστές προσεγγίζουν την περιοχή, όπως και κάθε άλλη περιοχή, είναι η γνώση των ανατομικών στοιχείων. Θα πρέπει καταρχήν να εντοπίσουμε τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, να δούμε το μεγαλύτερο κομμάτι της βλάβης από πού προέρχεται, να χαρακτηρίσουμε αυτή τη βλάβη, αν δηλαδή έχει κυστικά στοιχεία, αν έχει συμπαγή στοιχεία, αν έχει επασβεστώσεις και τότε μπαίνουμε στη διαφορική διάγνωση. Εάν λοιπόν μιλάμε καταρχήν για τον αδένα της υπόφυσης, ο οποίος εντοπίζεται στο τουρκικό εφήπιο, τότε οι βλάβες οι οποίες αναγνωρίζουμε και οφείλουμε να διαφοροδιαγνώσουμε είναι καταρχήν η συχνότερη βλάβη το αδένωμα, η κύστη ράτκε, τα κρανιοφαριγγιώματα, κυρίως τα παιδιά.
Εάν πρόκειται για τον μίσχο της υπόφυσης, τότε ο μίσχος είναι συνέχεια του προστίου λοβού, άρα και πάλι μιλάμε για εκεί στις ράτια, κρανιοφαριγιώματα, γερμινώματα, ιασινόφυλλα κοκκιώματα στα παιδιά. Δεν ξεχνάμε τις μεταστάσεις. Με την οπτική πια συνέχεια, δεν πάμε κυρίως ανατομικά, αλλά όπως βλέπουμε σε στεφανιαίο επίπεδο τις δομές στην εικόνα μας, το επόμενο στοιχείο που βλέπουμε είναι το οπτικό χίασμα, όπου οι συχνότερες βλάβες του είναι τα γλιώματα, παιδιά, και οι απομελινωτικές νώσεις, οι οποίες είναι αρκετά χαρακτηριστικές στην περιοχή. Σε συνέχεια, ο υποθάλαμος. Ο υποθάλαμος αποτελεί την βάση και έρχεται να ζωγραφίσει το τείχομα της τρίτης κοιλίας. Αυτό λοιπόν, οι βλάβες που μπορούμε να προσεγγίσουμε και να δούμε εκεί είναι τα γλιώματα, τα αμαρτώματα στα παιδιά και γερμινώματα, όπως και τα ιωσινόφυλλα κοκκιώματα. Δεν ξεχνούμε τον σιραγκώδη κόλπο, ο οποίος βρίσκεται εκατέρωθεν του αδένα της υπόφυσης. Εντός του σιραγκώδη κόλπου έχουμε αγκιακές δομές, τα σιραγκώδη τμήματα της εσωκαροτίδας, έχουμε εγκεφαλικά νεύρα, επίσης το φλεβικό δίκτυο του σιραγκώδους κόλπου. Άρα, οι βλάβες οι οποίες μπορούμε να έχουμε στην περιοχή είναι σβανώματα, φλεγμονές, φίστουλες μεταξύ της αρτηρίας και των φλεβικών δομών. Και εδώ θα πρέπει επίσης να έχουμε πάντοτε κατά νου όλες τις αλλοιώσεις που μπορούν να προέρθουν από τις αγκιακές δομές, όπως τα ανευρίσματα, τις εκτασίες και τις διάφορες ανομαλίες. Στο έδαφος του κριτικού εφηπείου υπάρχει ο σφινοειδής κόλπος. Ο σφινοειδής κόλπος λοιπόν έχει τον βλενογόνο, υπάρχει το οστό του σπλαχνικού κρανίου και αυτές οι δομές μπορούν να διηθηθούν είτε από καρκινώματα, είτε από σαρκώματα. Το χόρδομα της περιοχής που είναι συνήθως στο απόκλημα, οι μεταστάσεις και οι φλεγμονές είναι στην περιοχή πολύ χαρακτηριστικές. Μια επίσης χαρακτηριστική ανατομική δομή της περιοχής είναι οι μήνυγες, στις οποίες μπορούν να γεννηθούν μήνυγγιώματα, να δημιουργηθούν φλεγμονές, αλλά να υπάρξουν και μεταστάσεις. Οι φλεγμονές, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πολύ συχνά δημιουργούν και θρομβώσεις των σιραγκώδων κόλπων, τις οποίες συνήθως τις βλέπουμε αργά ή δεν τις διαγνώσουμε κιόλας, διότι πολλές φορές δεν έχουμε και την κλινική πληροφορία που θα μας οδηγήσει για να τη δούμε. Εκτός βέβαια από τις παθολογικές οντότητες, τις οποίες αναφέραμε, υπάρχουν και φυσιολογικές παραλλαγές στην περιοχή που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Η φυσιολογική παραλλαγή, μια από τις πιο συχνές, είναι η υπερπνευμάτωση του σφινοειδούς κόλπου, η οποία συνοδεύεται από αβαθές εφήπιο. Υπάρχει όμως και η περίπτωση της μη πνευμάτωσης του σφινοειδούς κόλπου. Ξέρουμε ότι ο σφινοειδής κόλπος πνευματώνεται από την ηλικία των 2 χρόνων έως και 8, άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για απουσία πνευμάτωσης του σφινοειδίου. Μια άλλη φυσιολογική παραλλαγή είναι το κενό εφήπιο ή μερικός κενό εφήπιο, το οποίο συνήθως το βλέπουμε παρεπιπτόντως όταν κάνουμε έναν έλεγχο του εγκεφαλικού παρενχήματος ή ακόμη και όταν κάνουμε έναν έλεγχο στην αυχενική μοίρα. Στα οβελιαία επίπεδα είναι σύνηθες να εντοπίζουμε και το τυπικό εφήπιο. Δεν υπάρχουν ή πολύ σπάνια αναφέρεται ότι συνοδεύει το κριτικό εφήπιο χρόνιες κεφαλαλγίες. Αλλά η επόμενη βλάβη η οποία είναι χαρακτηριστική στους απεικονιστές και λέω χαρακτηριστική γιατί
είναι υψηλού σήματος σε όλες τις ακολουθίες. Απεικονιστικά αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια καλοήθη βλάβη, η οποία είναι υψηλού σήματος, ασπριδερή, πριν, μετά το σκιαστικό, όποια ακολουθία και αν πάρουμε. Αυτή είναι, είναι η κίστη του Ράτκε, που προέρχεται από υπολείμματα του θυλάκου του Ράτκε, όπως και το κρανιοφαρυγίωμα, και συνήθως, εάν έχει κλινική εικόνα, έχει να κάνει με την πίεση και με τον τρόπο με τον οποίο παρεκτοπίζει τις ανατομικές περιοχές που εντοπίζονται πέριξ αυτής. Τα αδενώματα της υπόφυσης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα αδενώματα της υπόφυσης είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός όγκος της περιοχής. Είναι κυρίως στους ενήλικες, πάνω από 90%. Παρουσιάζουν το 10 με 15% των ενδοκρανιακών όγκων και είναι συχνότερα στην ηλικιακή ομάδα των 20 με 50 ετών. Έχουμε τα μικροαδενώματα, τα οποία μικροαδενώματα εξορισμού είναι κάτω των 10 χιλιοστών, και τα μακροαδενώματα, τα οποία είναι πάνω από 10 χιλιοστά. Ήδη έχει αναφερθεί ότι με τον κλασικό και παλιό τρόπο τα διαχωρίζαμε σε λειτουργικά και μη λειτουργικά. Είναι πλέον διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο τα προσεγγίζουμε. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στα μακροαδενώματα υπάρχουν περιοχές νέκρωσης, αιμορραγίας και κυστικής εκφύλησης. Η κυστική εκφύλιση όμως ποτέ δεν έχει την εικόνα ενός τέτοιου κυστικού όγκου, ο οποίος μετά την αδοφλέβια έγχυση της διαγραφικής ουσίας φέρει μικρό οζώδη εμπλουτισμό και περιφερικό. Εδώ πρόκειται για μία εξεργασία η οποία στην αξονική τομογραφία φέρει επασβεστώσεις από τυτανώσεις και είναι μία χαρακτηριστική βλάβη κρανιοφαρυγιώματος. Εδώ δράτουμε τις ευκαιρίες για να πω ότι πια με τις καινούργιες ακολουθίες τους μαγνήτες υπάρχουν ακολουθίες που μπορούμε πολύ εύκολα να αναγνωρίσουμε τις αποτυπωμένες, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ένα νεωρό άτομο από την αξονική τομογραφία. Δεν ξεχνάμε λοιπόν ότι εκατέρωθεν του εφηπίου υπάρχουν οι σειραγκώδες κόλποι, και αυτή είναι η φυσιολογική απεικόνιση των σειραγκωδών κολπών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχουμε τις εσωκαροτίδες, οι οποίες είναι αυτοί οι μαύροι σωλήνες, το flow void που πολύ συχνά περιγράφουμε στις εκθέσεις της μαγνητικής τομογραφίας, και εκατέρωθεν αυτών έχουμε το φλεβικό στοιχείο, το οποίο εμπλουτίζεται με τρίους υψηλού σήματος, έντονα υψηλού σήματος σε σχέση με το εγκεφαλικό παρένχυμα. Μπορούμε λοιπόν πολύ καλά, ακόμη και με τις τομές που κάνουμε μόνο για την ανάδειξη του υπουργικού εφηπίου και της υπόφυσης, να αναγνωρίσουμε τις εσωκαροτίδες με τις διάφορες δομές και ανομαλίες οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη τις σχέσεις του σειραγκώδου κόλπου με τις υπόλοιπες φλεβικές δομές και κόλπους του εγκεφάλου. Είναι σύνηθες να βλέπουμε βλάβες που έχουν άμεση σχέση με την ανοφανική φλέβα, όπως επίσης και να θυμόμαστε τη σχέση του σειραγκώδου κόλπου με τους φλεβώδεις κόλπους του οπισθίου κρανιακού βόθρου μέσα από το λιθοειδικά, από τους λιθοειδικούς κόλπους. Οι επόμενες αγγειακές δομές που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ή μάλλον η επόμενη ανατομική περιοχή που είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται η ανάλυση του τουρκικού εφηπείου και της υπόφυσης, είναι η υπερεφηπιακή δεξαμενή. Η άνω επιφάνεια του τουρκικού εφηπείου αφορίζεται από το διάφραγμα της υπόφυσης
Και η περιφερειακή δεξαμενή περιέχει τα οπτικά νεύρα, το οπτικό χίασμα και το άνω τμήμα του μίσου της υπόθεσης. Το προς τα πάνω όριο της υπερηφερειακής δεξαμενής είναι ο υποθάλαμος και τα πρόσθετα κολπώματα της τρίτης κοιλίας. Όλα αυτά σε ένα σχέδιο το οποίο μας αναδεικνύει τις πολύ καλές σφιχτές σχέσεις όλων αυτών των ατομικών δομών στην συγκεκριμένη περιοχή. Τα αδενώματα, όπως ήδη έχουμε πει, είναι ο πιο χαρακτηριστικός όγκος της περιοχής. Μπορεί να έχουν υπερηφυπιακή επέκταση, που είναι η συνηθέστερη, γύρω στο 87%, υποεφυπιακή, πλάγια 16%, πρόστια και οπίστια. Η επέκταση μπορεί να γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και όταν λέμε πλάγια, εννοούμε στους θυραγκώδους κόλπους. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει τον όγκο από την έσω καροτίδα. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την απεικόνηση. Πολύ συχνά έχουμε δει ότι τα μακροαδενώματα επεκτείνονται πλάγια. Συνήθως στις εκθέσεις μας δεν περιγράφουμε τον βαθμό με τον οποίο επεκτείνονται. Όμως, πολύ συχνά βλέπετε οσφυγικές μοίρες ή αυγενικές. Οπότε έχετε τη γνώση του τι σημαίνει μια κύλη, μια προβολή. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα βαθμού 0, σημαίνει ότι ο όγκος δεν επεκτείνεται, παραμένει κεντρικά στο τουρκικό εμφύπιο. Όταν μιλάμε για βαθμού 2, μιλάμε για μια προβολή προς την περιοχή του Σιραγκώδους κόλπου, ενώ στο βαθμό 3 έχουμε μια κύλη της εξεργασίας προς το σιραγκώδες τμήμα της έσω καροτίδας και στο τμήμα 4 έχουμε ένα περιβροχισμό της έσω καροτίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μακροαδενώματος με επεκτάσεις υπερεφηπιακές και με λοβωτή παρυφή κυρίως δεξιά προς το σιραγκώδες τμήμα. Υπερεφηπιακή λοβωτή επέκταση μακροαδενώματος και ως ακτινολόγοι, απεικονιστές λατρεύουμε τις εικόνες, συνήθως περιγράφουμε τα μακροαδενώματα σαν ένα χιονάνθρωπο. Στην κεφαλή του χιονάνθρωπου βλέπουμε την ομαλή πίεση επί του οπτικού χιάσματος. Μία περιβροχική διήθηση των έσω καροτίδων, μικροαδενώματα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο επόμενος χαρακτηριστικός όγκος της περιοχής είναι τα μικροαδενώματα. Στην απεικόνιση χαμηλού εμαρσίματος, πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση του σκιαγραφικού μέσου. Γιατί όμως χαμηλού εμαρσίματος? Διότι έχουμε μικρότερη αγκιογένεση σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε ως ακτινολόγοι για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα μικροαδενώματα. Γίνονται δυναμικές εγχύσεις σκιαγραφικού μέσου και προσπαθούμε να αναδείξουμε την περιοχή η οποία δεν εμπλουτίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και μετεγχειρητικά όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε την περιοχή η οποία έχει ουλώδη ιστό και μπορούμε να το αναδείξουμε με τις δυναμικές εγχύσεις σκιαγραφικού μέσου. Θα περάσω γρήγορα στις υπόλοιπες βλάβες όπως είναι τα μηνυγιώματα, που είναι χαρακτηριστικά της περιοχής και έχουν διαφορετική εξέλιξη απεικονιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες βλάβες. Βλάβες όπως είναι το γλίωμα του οπτικού χιάσματος, γερμινώματα που εντοπίζονται κυρίως στο έδαφος της τρίτης κοιλίας. Δεν ξεχνούμε ποτέ τις διηθήσεις του αποκλίματος, υψηλού εμαρσίματος στην ταφένα ακολουθία. Διήθηση σημαίνει χαμηλού εμαρσίματος απρόκλημα και βέβαια τις αγκιακές βλάβες της περιοχής, εμαγιώματα σιραγκώδους κόλπου,
ανεβρίσματα της περιοχής, θρομβώσεις θυρακωδών κολπών, εγκεφαλίτιδες, πανκολπίτιδες και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα επικοινωνίας της οφθαλμικής φλέβας με τον θυρακώδη κόλπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα.